Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής και εδώ τώρα θα συνεχίσουμε και με υγεία και με αυτοδιοικητική ατζέντα. Λοιπόν, μέρη της δεν πάνε πολλές μέρες που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης ο Σταύρος Σαρανοτάκης το νέο εκτελεστικό σχήμα στην περιφέρεια Κρήτης. Δεν είχαμε μεγάλες εκπλήξεις, μια μεγάλη ομάδα. Είχαμε όμως μια έκπληξη, έτσι, κάτι, μια ανακοίνωση που έχει συζητηθεί. Λοιπόν, και ένας νέος θεσμός, αναπληρωτής λοιπόν Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Πιτσούλης, τον οποίο καλησπέριζουμε, έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους τηλεθεατές και στην εκπομπή, βεβαίως. Έτσι. Και φυσικά αρμόδιος και για την υγεία της στην περιφέρεια Κρήτης και για τις κινητές μονάδες, τις οποίες ο ίδιος ουσιαστικά έχει χτίσει, οπότε συνεχίζει να τις εποπτεύει. Κύριε Πιτσούλη, λοιπόν, μια νέα θητεία μπροστά. Μια νέα θητεία, μια πενταετής θητεία μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου. Η θητεία αυτή, με τους ορισμούς τους νέους του Περιφερειάρχη Κρήτης, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την θέση ευθύνης και την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Η θητεία αυτή θα είναι για 12 μήνες σε αυτή τη φάση, σε ένα νέο θεσμό, ένας θεσμός που δημιουργήθηκε στην ουσία τέλος του χρόνου. Στην αρχή ο θεσμός αυτός αφορούσε μόνο την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, τώρα όμως αφορά όλη την Ελλάδα. Ένας θεσμός που η καταστατική του θέση είναι στην ουσία αντιπεριφερειάρχης με αυξημένες ευθύνες να αναπληρώνει τον Περιφερειάρχη όταν χρειαστεί. Και που περιμένουμε και άλλες εγκυκλίους διευκρινήσεις για να δούμε τι ακριβώς είναι οι ευθύνες και τι ακριβώς σημαίνει ο αναπληρωτής. Λοιπόν, εμείς τώρα δημοσιογραφικά θα πούμε ότι αυτό τώρα, ότι θα είστε αναπληρωτής ουσιαστικά Περιφερειάρχης του Σταύρου Σαρανοτάκη, ήταν και αυτό που δημοσιογραφικά δεν είχε προβλεφθεί εδώ στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων του Σταύρου Σαρανοτάκη. Έτσι, ρεπορταζιακά, απλά να το αναφέρω. Δεν το είχαμε. Μπορώ να σας πω για το πρώτη φορά, ούτε σε μένα είχε ανακοινωθεί. Και εγώ το έμαθα από εσάς. Από τους δημοσιογράφους. Άρα ήταν έκπληξη. Ήξερα στην κουβέντα που έκανε με τους συναδέλφους του Περιφερειακού Συμβούλου, έτσι και με εμένα, ότι θα συνεχίσουμε, θα αξιοποιηθεί σε μια θέση που μπορείς και που τα καταφέρνεις και θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και μετά μέχρι εκεί ήταν, δεν ήξερα. Δεν ήξερα κι εγώ. Προφανώς θεώρησε ότι αφού είστε καλός στο να κτίζετε πράγματα, ίσως είναι μια καλή στιγμή να αρχίσετε να κτίζετε και το συγκεκριμένο θεσμό που είναι καινούριο τώρα. Η αλήθεια, να σας πω. Το 2010, καινούριο θεσμός της Περιφέρειας Κρήτης, και τότε είχε έρθει με πρόταση να είμαι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ξέρετε, υπήρξα 9 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά τότε ήμουν και νέος και μικρός και σχεδόν άπειρος στα αυτοδιοικητικά, σχεδόν γιατί είχα θητεύσει σαν ομαδιακός σύμβουλος. Και όμως τα καταφέραμε σε πολύ πιο δύσκολες εποχές, σε ένα νέο θεσμό που εκείνη τη στιγμή έκανε την εισαγωγή του στα τεκτενόμενα της χώρας. Βέβαια. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε για το νέο εκτελεστικό σχήμα. Πολυπληθές, τώρα συνδυάζει, κύριε Πιτσούλη, και νέα πρόσωπα και παλιές καραβάνες. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι ένα σχήμα που είναι πολυπληθές, όπως είπατε. Δεν είναι σπάσιμο αρμοδιοτήτων. Η ανάγνωσή του είναι διαφορετική. Σου δίνω λιγότερες αρμοδιότητες, σου στενεύω το πεδίο, αλλά σου αυξάνω την εξειδίκευση. Και έτσι περιμένω περισσότερα από σένα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη φορά το ποσοστό που πήρε η παράταξη του Σταύρου Σαρανοτάκη ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια. Έχει πάρα πολλούς περιφερειακούς συμβούλους που έχει επιλέξει ο κρητικός λαός να έρθουν σε αυτή τη θέση και πρέπει να αξιοποιηθούν. Είναι για 12 μήνες, είπαμε. Ο καθένας θα έχει την πολιτεία του, θα έχει την πορεία του και θα επαναξιολογηθεί μετά τους 12 μήνες για να δούμε πού θα πάει και αν θα συνεχίσει ή όχι. Είναι λίγο αγχωτικό αυτό με την ημερομηνία λήξης, βέβαια. Ναι, έτσι? Είναι. Είναι αγχωτικό, αλλά συνάμα είναι, σου δίνει και ένα κίνητρο να τρέξεις και να προσπαθήσεις να κάνεις περισσότερα. Γι' αυτό και το μείγμα είναι ωραίο. Έχει και παλιούς, έχει και καινούριους, για να δίνεις κίνητρα και στους παλιούς να ξανάρθουν όσοι δεν είναι εντός, αλλά και στους καινούριους που μείνανε εκτός, να έρθουν και αυτοί να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό, για να έρθουν στην εκτελεστική εξουσία. Υπάρχει και αυτή η εξειδίκευση που αναφέρατε, διότι είδαμε έτσι αντιπεριφερειάρχες με εκτελεστικό αντικείμενο, αναπεριφερειακή ενότητα, παραδείγματος χάρη σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Είναι κάτι καινούριο, έτσι. Είναι κάτι καινούριο και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το δοκίμασε ο Περιφερειάρχης την προηγούμενη φορά και επειδή βγήκε αυτό το σχήμα, τώρα το έχει ανοίξει κι άλλο. Και νομίζω ότι θα το δείτε κι εσείς και εμείς στην πορεία ότι θα έχει επιτυχία. Και υπάρχει και μια σχετική ισορροπία ανάμεσα στις περιφερειακές ενότητες. Ισορροπία ανάμεσα σε περιφερειακές ενότητες, ισορροπία ανάμεσα σε καινούριους και παλιούς, αλλά δεν είναι θέμα ισορροπιών. Είναι πολιτικές αποφάσεις που δείχνει εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που πιστεύεις ότι μπορούν να πάνε τώρα. Προλάβατε την ερώτησή μου, κύριε Πιτσούλη, γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω αν είναι και θέμα πολιτικών ισορροπιών. Όλων των ισορροπιών είναι. Okay. Όλων των ισορροπιών. Είναι και πολιτικό. Μα, γι' αυτό ναι, αλλά να σας πω, γιατί δεν θα ζητηθεί από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι η κεφαλή μιας πυραμίδας, η κορυφή της πυραμίδας στην ουσία. Υπάρχει ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, υπάρχουν επιτροπές, υπάρχουν όργανα όπως είναι αντιπεριφερειάρχης.
Δεν θα ζητηθεί από τον Περιφερειάρχη αν ήταν καλός στην ισορροπία, αλλά αν ήταν ουσιαστικός στην εκτέλεση του έργου του. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο στόχος ο δικός του. Και για πρώτη φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, έχουμε και διαπαραταξιακό προεδρείο ουσιαστικά, έτσι, και με τη συμμετοχή και της Λαϊκής Σπύρωσης. Για πρώτη φορά έχουμε συμμετοχή της Λαϊκής Σπύρωσης. Mm-hmm. Μέχρι τώρα αρνούνταν παρά τις δικές μας πιέσεις να συμμετέχει, γιατί εμείς θέλουμε να είναι διαπαραταξιακό το προεδρείο. Mm-hmm. Είναι και θέμα πεποίθησης δικής μας. Αλλά αρνούνταν. Αυτή τη φορά συμμετείχε και μάλιστα ομόφωνα. Ομόφωνα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη νέα πενταετία, στις προκλήσεις. Ποια είναι τα στοιχήματα, έτσι, για να το θέσουμε απλά. Ουσιαστικά, ξεκινάτε έχοντας δύο σταθερές. Το ΒΟΑΚ από τη μια μεριά και το αεροδρόμιο στο Καστέλι από την άλλη. Πολύ σωστά. Και όταν λέμε ΒΟΑΚ, εννοούμε απάκρι-σάκρι. Απάκρι-σάκρι. Ωραία. Αυτό που ζητούσαμε πάντα και αυτό από το 2010 που είμαστε ως Περιφέρεια Κρήτης, το 2011, ήταν η μόνη μας απέτηση και διεκδίκηση και προτάσεις. Δεν ήταν μόνο διεκδίκηση. Κάνε μας το ΒΟΑΚ. Θυμάμαι τον Περιφερειάρχη να λέει και τον τρόπο που θα είχε λυθεί το θέμα. Σε όλες τις κυβερνήσεις, έτσι. Από το 10 μέχρι τώρα έχουν περάσει πάρα πολλές κυβερνήσεις, όσο είναι Περιφερειάρχης του Σταύρου Αρναουτάκης. Φαίνεται να προχωράει. Το μήνυμά του λίγο πριν τα υπάρχει Χριστούγεννα. Υπάρχει μια ανησυχία πάντως από τον Περιφερειάρχη. Την έχει διατυπώσει. Ναι, αυτό λέω. Το μήνυμά του λίγο πριν τα Χριστούγεννα και τις ημέρες των ευχών που κράτησε έτσι λίγο ζωντανό το ενδιαφέρον, φαίνεται κάτι να γίνεται τώρα όσον αφορά το άνοιγμα των προσφορών, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς θα τραβήξει πολλά χρόνια πίσω. Όσον αφορά το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το deadline που, λένε και, που λέμε εδώ στην Κρήτη, έχουμε συνηθίσει να λέμε, είναι το Μάρτιο του 2027. Τα έργα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Και αυτά τώρα είναι δύο τεράστια έργα. Τεράστια έργα, τα μεγαλύτερα έργα που γίνονται στην Ελλάδα. Και αυτά και δεν είναι τα μόνα που αφορούν σε δημόσια έργα. Υπάρχουν και έργα που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει τεράστια έκρηξη ανάπτυξης. Και εδώ θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή γιατί πρέπει και υιοθετούμε πάντα την αειφορία. Όχι οποιαδήποτε ανάπτυξη. Όχι παντού τσιμέντα. Όχι παντού μονάδες. Όχι να γεμίσει Κρήτη τουρισμό και να χαθεί ο πολιτισμός της, να χαθεί ο κριτικός. Εδώ το ζήτημα, κύριε Πιτσούλη, να μην χαθεί και να μην χαθούν και οι υποδομές. Δηλαδή, είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες που έχει το νησί. Είδαμε προηγουμένως για την ηλεκτρική διασύνδεση. Μην χρειαστεί μια στιγμή να βάλουμε και είναι έναν αγωγό να μας φέρουν το νερό από πουθενά. Η ηλεκτρική διασύνδεση είναι κάτι που δουλεύεται πολλά χρόνια και που και εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Είναι μια πολύ ωραία λύση και το μικρό και το μεγάλο καλώδιο. Δίνει μια επάρκεια. Υπάρχει ένα θέμα εσωτερικού δικτύου. Υπάρχουν οι ενεργειακές κοινότητες στις οποίες συμμετέχουμε και εμείς, όπως είναι η Μινώαν Ενεργειακή, και η ΑΠΕ που η Κρήτη είναι μπροστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα στις ΑΠΕ. Και νομίζω ότι κάπου εκεί είναι η λύση. Και υπάρχει και ένα πεδίο δόξης λαμπρών, το οποίο το ανέφερε και η Μπέρη πριν που παρουσιάζαμε την επικαιρότητα. Είναι για το Δήμο Μαλεβιζίου, για τα ελληνοπεράματα, διότι με το καλώδιο. Νομίζω ότι δίνεται τουλάχιστον η δυνατότητα, κοιτάξτε, κύριε Πιτσούλη, να απελευθερωθεί. Αλλά ήταν πρέπει μεγάλο να θέμα. Πιέσετε κι εσείς ως περιφέρεια. Εμείς ως μεγαλύτεροι θυμόμαστε το Ηράκλειο, την παραλιακή του Ηρακλείου, να γυρίσει την πλάτη στη θάλασσα. Σωστά. Έγκλημα. Τα αλληνοπεράματα. Συγγνώμη. Βεβαίως έγκλημα, τεράστια. Θα σας πω τέσσερα. Για το Ηράκλειο μόνο. Τα αλληνοπεράματα, αν είναι δυνατόν αυτή η παραλία να είναι πετρέλαια και να είναι αυτό που βλέπετε εκεί. Το ωραιότερο σημείο στο Ηράκλειο είναι η Καλυθέα. Έγκλημα. Επίσης. Το αεροδρόμιο εκεί που είναι και θα φύγει, αυτό είναι μια ευκαιρία τώρα πραγματικά να γίνει κάτι που να το απολαύσει ο κρητικός λαός. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα υπάρχουν πεδία για να το πάμε στο καλύτερο. Που σημαίνει από την πλευρά σας ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά. Εννοείται. Ως περιφέρεια να πιέσετε πάρα πολύ. Εννοείται. Τώρα, εσείς προσωπικά έχετε και πολύ δουλειά σε ό,τι αφορά τις κινητές μονάδες. Ναι. Θα πάμε εκεί τώρα. Οι κινητές μονάδες, την υγεία. Η υγεία έχει θέματα. Η Κρήτη, εμείς όσο μας αφορά και μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι μας, αλλά δεν το υιοθετούμε το που φτάνει το χέρι μας, εμείς θέλουμε πάντα ότι σε ό,τι αφορά στην Κρήτη να παρεμβαίνουμε και να μπορούμε να διεκδικούμε και να το λύνουμε. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει στηρίξει πάρα πολύ την υγεία όσον αφορά τις υποδομές και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Όμως δεν μπορεί να στηρίξει τις προσλήψεις, δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Μόνο στον COVID είχε το δικαίωμα να το κάνει και το έκανε. Και για να λυθεί το θέμα, άκουγα προηγουμένως στην εκπομπή σας από την Αγιά Ρουμέλη. Δεν υπάρχουν γιατροί. Δεν υπάρχουν γιατροί γιατί είναι λίγοι σε αριθμό και αυτοί οι λίγοι που είναι φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν πληρώνονται καλά. Αυτή είναι η λύση. Αυτό θέλω να σας πω και ως γιατρός. Η λύση είναι να αυξηθούν οι μισθοί. Αλλιώς τα νοσοκομεία θα μαραζώνουν, θα μειώνονται. Οι νέοι ειδικευόμενοι δεν θα έχουν πού να κάνουν ειδικότητα και θα πάμε σε ένα φαύλο κύκλο άσχημο. Οπότε χρειάζεται εκεί η παρέμβαση όσον αφορά την υγεία. Τώρα,
πρόληψη. Η πρόληψη είναι κάτι που προηγείται της υγείας και που πρέπει εμείς, είναι soft ενέργειες, που πρέπει εμείς να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε και με τη δική σας βοήθεια που είναι πολύ σημαντική στην πρόληψη, η βοήθεια των μέσων ενημέρωσης και των επιστημόνων είναι πάρα πολύ σημαντική, ώστε να δημιουργήσουμε πεπιθήσεις για την πρόληψη από τα μικρότερα παιδιά μέχρι τους μεγαλύτερους σε ηλικία, να υιοθετήσουν τέτοιες πρακτικές για τον εαυτό τους. Τι θα κάνουν, τι να αποφεύγουν ή τι πρέπει να κάνουν. Έτσι λοιπόν υπάρχουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες μεγάλες που έχουμε επενδύσει, είναι η στοματική υγεία, ένα πρόγραμμα με τον γιατρό τον Γκάστορα που το έχουμε έτσι κάνει ωραίο παραμύθι, προσεγγίζοντας τα παιδιά με το δικό τους τρόπο. Θέλω να σας πω ότι η μονάδα μεταμορφώθηκε σε Γκάστορα με κούκλες, με παραμύθι ειδικό, που είδε 6.000 παιδιά τη χρονιά που πέρασε. Έδωσε πάνω από 10.000 παραμύθια. Μοιράσαμε πάνω από 13.000 οδοντόβουρτσες στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού, όλα με το σήμα του Γκάστορα. Οι οδοντίατροι του Ηρακλείου και της Κρήτης μου λένε ότι πραγματικά έχουν δει μια διαφορά στα παιδιά. Η Ομοσπονδία. Βρέθηκε σε όλο το νησί. Σε όλο το νησί. Από το Έλος μέχρι τη Σιτία. Η Ομοσπονδία των Οδοντιάτρων της Ελλάδος λέει ότι υιοθετεί την καμπάνια αυτή. Και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οδοντιάτρων, που θα γίνει το συνέδριο αυτή τη χρονιά, έχει σκοπό να αναδείξει αυτό το θέμα στις καλές πρακτικές. Πολύ σημαντικό. Πραγματικά. Και επίσης έχουν παιχτεί και 24 παραστάσεις, μεγάλες παραστάσεις, με δεκάδες χιλιάδες παιδιά που έχουν δει τον Γκάστορα και πραγματικά υιοθετούν, προσπαθούν να μιμηθούν το τι κάνει. Και νομίζω ότι αυτό το πήγαμε καλά. Τώρα έχουμε τη δεύτερη μονάδα, τη μονάδα της μαστογραφίας, η οποία διατρέχει όλο το νησί κάθε μέρα. Κάποιες μέρες μόνο δεν πάει. Είναι ένας ψηφιακός μαστογράφος. Συνεργαζόμαστε με το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καβάλο, που είναι γιατρός μας τόσα χρόνια εθελοντικά. Φανταστείτε πόσες δεκάδες χιλιάδες μαστογραφίες έχει δει η κυρία Καβάλο και η κυρία Σφαγιανάκη, που τώρα δεν έχει, είναι στη σύνταξη. Λοιπόν, και έχουμε κι άλλο ένα πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν σας παίρνω το χρόνο, αλλά. Θα μας το πείτε. Εμείς για πρόληψη και υγεία και πληθυσμό. Αν έχουμε άλλο ένα πρόγραμμα μοναδικό. Και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δεν είναι το πρόσωπο που βλέπετε, είναι μια μεγάλη ομάδα πίσω από την περιφέρεια και από την περιφέρεια, που αποτελείται από επιστήμονες, από πολίτες, από θεσμούς. Δημιουργήσαμε το πρόγραμμα Ζωή. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει σκοπό να προλάβει τα κακά αποτελέσματα του ευνηδίου θανάτου. Όταν δηλαδή σε κάποιον έχουμε ένα έμφραγμα σε ένα σημείο, να μπορέσουμε εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα να παρέμβουμε και να προλάβουμε. Πώς γίνεται αυτό? Με την αγορά και τοποθέτηση πάνω από 260 απεινιδωτών τελευταίας γενιάς, τους οποίους θα βλέπει η ιατρική σχολή ανά πάση στιγμή, αν είναι καλή, αν οι μπαταρίες τους είναι εντάξει, αν τα ηλεκτρόδια τους είναι εντάξει. Γιατί οι απεινιδωτές που υπάρχουν τώρα στην Κρήτη, ένα μεγάλο ποσοστό δεν λειτουργεί. Υπάρχουν χωρίς λόγο. Δεν έχουν μπει κάποιοι και στο Ηράκλειο. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Εμείς αυτοί που θα έχουμε, θα τους βλέπουμε ανά πάση στιγμή τι θα κάνουν. 260? 270 κοντά. Ναι. Θα είναι σε ειδικό κατασκευασμένο κουτί, προσβάσιμο για όλους, που θα έχουν μέσα το kit που θα έχει ό,τι χρειάζεται, ψαλίδι, ξηραφάκι, μάσκα, τα πάντα. Αυτό είναι το ένα. Φτάνει η υποδομή? Δεν φτάνει. Αν σας δώσω ένα νηστέρι, θα γίνετε χειρουργός? Ποτέ. Όχι. Άρα χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Εκπαιδεύουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τους γυμναστές της Κρήτης, είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι γυμναστές θα γίνουν πολλαπλασιαστές αυτή την πυραμίδα. Θα ξεκινήσουμε με τα σχολεία. Τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημιουργούμε τώρα ένα κίνητρο. Θα πάρουν μια ειδική κάρτα όσα είναι εκπαιδευμένα, για να μπορούν, χωρίς να έχουν καμία αστική ευθύνη, να παρέμβουν. Θέλουμε μια έτοιμη κοινωνία, η κοινωνία που θα έρθει, οι επόμενες γενιές, να μπορούν να νιώθουν ότι έχουν και αυτοί ευθύνη για κάτι που συμβαίνει δίπλα τους, στο πρώτο μάτια τους μπροστά. Άρα, κύριε Πιτσούλη, είναι κάτι καινούργιο τώρα. Είναι κάτι καινούργιο. Πού θα τοποθετηθούν αυτοί? Θα τοποθετηθούν στα πολυσύχνα, στα σημεία και στα αθλητικά κέντρα. Σε όλες τις πόλεις της Κρήτης. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Θα έχουμε και άλλες τέτοιες. Οι απεινιδωτές. Έχει οριστεί ο προμηθευτής μετά από ένα διαγωνισμό. Είμαστε στην υπογραφή της σύμβασης. Άρα άμεσα βέβαια, περιμένουμε. Βεβαίως. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε κάνει δύο πολύ ωραία βίντεο. Το ένα έχει πάνω από 400.000 views, που δείχνει τι κάνουμε. Τα έχετε δει. Πολύ ωραία. Να τα ξαναδείξετε. Και τρίτον, μία εφαρμογή, η οποία εφαρμογή την κάνει το ΙΤΕ, θα είναι έτοιμη γύρω στον Απρίλη, που θα την κατεβάζει ο πολίτης, θα την έχει και μέσω της εφαρμογής, με το πάτημα ενός κουμπιού, θα μπορεί να βλέπει πού είναι ο πιο κοντινός του απεινιδωτής, αν χρειαστεί κάτι, να ειδοποιεί τους εθελοντές, το ΕΚΑΒ, και θα του δίνει και ό,τι πληροφορίες χρειάζεται.
είναι ακόμη και για τυφλούς, είναι για, στα αγγλικά. Είναι κάτι μοναδικό. Mm-hmm. Θα έχουμε χρόνο, θα σας το ξαναπώ, όταν θα είναι να παρουσιαστούν αυτά θα τα ξαναπούμε, αλλά να ξέρετε ότι είναι μοναδικό. Σε αυτό το πρόγραμμα ζωή έχει αγοραστεί ένα βαν, ένας καρδιογράφος, ένας υπηρηχογράφος, για να γίνει πρόληψη την τρίτη γενική μονάδα, την καρδιολογική, η οποία θα γίνει σε συνεργασία με τους καρδιολόγους και που θα κάνει παρέμβαση στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια του Υπουργείου Παιδείας, για να αναδεικνύει και να ανακαλύπτει νοσήματα που αφορούν στην καρδιά και που είναι κρυμμένα και που πρέπει να σώζουμε ζωές έτσι. Να, και που δυστυχώς τα κρύψαμε ακόμα περισσότερο την περίοδο του κορονοϊού. Του COVID. Να, και το ζήτημα της σωματικής υγείας και το ζήτημα... Ευτυχώς πάμε καλά όμως στη σωματική υγεία. Σας το λέω ότι τα αποτελέσματα που καταγράφουμε είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχει μια πρόοδος, μια βελτίωση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, κύριε Πιτσούλη. Ωραία νέα μας φέρατε, η αλήθεια είναι. Και αυτό σημαίνει ότι θα ξανάρθετε για να μας φέρετε ακόμα καλύτερα. Να είστε καλά. Είναι σημαντικός ο ρόλος σας αυτό. Ιδιαίτερα στην πρόληψη, η επικοινωνία είναι το βασικό της κομμάτι. Το βρήκαμε σε έρευνα που κάναμε στις γυναίκες που ήρθαν στο μαστογράφο. Είδαμε ότι σημαντικό ρόλο παίζει ο γιατρός, τα μέσα και ο σύζυγος. Πώς σας φαίνεται, βεβαίως. Ωραία. Τώρα μας εντριγκάρετε, θα μας ξανάρθετε προσεχώς, θα τα ξανασυζητήσουμε. Και αυτή την έρευνα τη θέλετε, εδώ είμαστε. Ναι, γιατί... Θα ξεκινήσουμε καινούρια τώρα με τα καινούρια αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Και οι σύζυγοι να είναι σε ετοιμότητα, οι γιατροί να είναι σε ετοιμότητα και το κοντρόλ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.